never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you I'm wired up, I don't want you. It's time for you to go. Καλημέρα και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Πάμε στην Τίνο. Η ώρα είναι 5.30 ρε φίλε. 5.30 και θα ξεκινήσουμε για Ραφίνα. Δεν περπατάει τίποτα, ειλικρινά. Καλό μας ταξίδι. Και φτάσαμε που λέτε στο καράβι με τη μασκούλα μας, εννοείται, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το πλοίο και είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Πάμε Τίνο λοιπόν! Εγώ θα πάω τίποτα. Και φτάσαμε στο δωμάτιο, είμαστε στο Λαούτι, 5,5 χιλιόμετρα από τη χώρα. Κοιτάξτε λίγο τη θέα μου από τον μπαλκόνι. Είμαστε στην ακτή Αιγαίου, είναι τέλειο. Οπότε είσαστε έτοιμοι για ένα room tour και γενικά να σας δείξω και το ξενοδοχείο και τι ωραίο που είναι. Αχ παιδιά, νησί, είναι άλλη φάση τελείως. Take a chance, live your life for just one night, no looking back, 'cause tonight will make you right. Hey, please feel it, get high, oh, oh. Hey, please feel it, get high. We'll be right back.
chance. Live your life for just one night, no looking back. 'Cause tonight will make. Βάλαμε και τις μαγιουδάρες μας και τώρα θα πάμε για μπανάκι. Και γυρίσαμε τώρα από το μπανάκι, κάναμε το άλλο μπανάκι και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε να φάμε. Θα πάμε να φάμε εδώ πέρα στην ταβέρνα, στην Ακτή Αιγαίου, να δούμε τι καλό θα φάμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, πεινάω. Εσύ, Ουρανία, πεινάς? Πολύ. Σαλίκος, ε? Ναι. Για να δούμε τι θα φάμε. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε το φαγάκι μας και έχω να σας κάνω ένα review. Πώς κάνουμε ένα review με τα προϊόντα? Έχω να σας κάνω ένα review φαγητού. Πρώτα απ' όλα έσκασα, ειλικρινά. Τα είδατε κιόλας. Εντάξει, παιδιά, τα σπάσε. Από, τι να σου πω, από την εμφάνιση, από τη γεύση, τόσο νόστιμα, φρεσκότατα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεν φτάνει που έχουμε σκάσει στο φαΐ. Σκάει το γλυκό, φιλενάδες. Κοίτα λίγο, θέλω να σου δείξω εδώ. Κοίτα εδώ. Πω. Έχει και σιρόπι βύσινο. Εντάξει. Θα ακούσετε ένα ήχο στην Τίνο. Εγώ θα πω. Τι είναι, ρε? Θα την ξύσουμε. Τι είναι, αγάπη μου? Έλα, αγάπη μου, έλα. Έλα, μέλα. Έλα, θα ξύσω. Και φάγαμε και το γλυκάκι μας. Παιδιά, δεν μπορώ να κουνηθώ. Τι φαΐ ήταν αυτό? Τι υπέροχο και νόστιμο φαΐ. Το φάγαμε το γλυκάκι μας και έχω τώρα, παιδιά, μία νύστα. Αλλά θα πάμε να κοιμηθούμε τώρα μία ωρίτσα. Πάμε τώρα να κοιμηθούμε και θα πάμε να κάνουμε την πρώτη στάση, νομίζω, στο Βόλα. Βόλακα, Βόλαξα, Βέλαξα, όχι. Τι λέω. Λοιπόν, θα πούμε πιο μετά. Γεια σας. Και ξυπνήσαμε, καλό απόγευμα και ετοιμαστήκαμε και είμαστε έτοιμοι για την απογευματινή βολτούλα μας και η πρώτη στάση στην Τίνο είναι ο Βόλακας. Λένε ότι υπήρχαν οι γίγαντες, λέει, που πετάγανε κάτι μεγάλες πέτρες και γίνεται ένας χαμούλες γίτσες. Και θα πάμε να δούμε κι εμείς τι τεράστιες πέτρες που πετάγανε οι γίγαντες. Για πάμε. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Thank you.
βόλαξ, η αλήθεια είναι ότι έχω και από πίσω μου. Βασικά όλα τα βουνά είναι τεράστιες πέτρες, δηλαδή όντως ρε παιδί μου, μόνο γίγαντες θα μπορούσαν να τις πετάξουν και λέγανε ότι για χρόνια τις πετάγανε και είναι δηλαδή από τη μία λες, ρε φίλε, δηλαδή τη φάση και από την άλλη είναι μία άγρια ομορφιά. Οπότε φεύγουμε και πάμε στη χώρα της Τίνου. Και μετά τη βόλτα μας έχουμε αράξει εδώ πέρα στη χώρα της Τίνου. Θα φάμε... Τι θα φάμε? Βαφλάκι με παγωτό και πραλίνα, καταλαβαίνεις τώρα. Εδώ στη χώρα της Τίνου, στο μικρό καφέ, τα ποτά μας. Και αύριο μια καινούργια μέρα θα ξεκινήσει. Εννοείται θα σας πάρω μαζί. Θα πάμε στην Παναγίτσα να ανάψουμε τα κεριά μας. Άστα να πάνε. Και μετά έχει μεγάλο τρίπ, πάρα πολύ μεγάλο τρίπ. Θα πάμε στο πύργο, θα πάμε στον όρο Πανόρμου. Παιδιά δεν ξέρω γενικά, δεν τα ξέρω, δεν θυμάμαι καλά αν τα λέω καλά. Πάντως εγώ θα σας πάρω μαζί μου, οπότε θα τα ανακαλύψουμε όλα τα καλά σημεία της Τίνου μαζί. Και φάγαμε και την παφλίτσα μας. Καλά, ήταν τέλειο βασικά, έχω να σας πω. Οπότε τώρα θα πάμε στο ξενοδοχείο και κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μέρα στην Τίνο. Τα λέμε αύριο, φιλιά και πολλά. Καλημέρα! Δεύτερη μέρα εδώ πέρα στην Τίνο. Η μέρα είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτέμβρη και μόλις ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε να γευτούμε αυτό το υπέροχο το πρωινό εδώ στην ακτή Αιγαίου στο Λαούτι της Τίνου. Μετά, όπως βλέπεις, έχω βάλει το φόρεμά μου γιατί θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Παναγίτσα να μας έχει καλά και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε. Παναγίτσα, βοήθειά μας,
Βοήθεια βασικά σε όλους. Παιδιά, αξίζει να πάτε, αξίζει να ανεβείτε. Εντάξει, δεν σας το λέω με τα γόνατα, αν και θα ήταν πάρα πολύ καλό να ανεβεί κάποιος με τα γόνατα. Είναι μεγαλύτερη ευλογία όλο αυτό. Γενικά είναι πανέμορφα. Θα δώσω μια συμβουλή για εσάς που θα πείτε να προσκυνήσετε στην Παναγία. Σαν συμβουλή, ελάτε λίγο πιο πρωί, ελάτε λίγο πιο νωρίς, γιατί τώρα που τελειώσαμε εμείς, τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 12 και εμείς ήρθαμε γύρω στις 10.30. Η ώρα είναι 500 όλα τα πούλμαν, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ελάτε νωρίς, είναι καλύτερα για να προσκυνήσετε. Μόλις γυρίσαμε από την πισίνα, όπως βλέπετε έχουμε κάνει το μπανάκι μας και τώρα θα πάμε να φάμε εδώ πέρα στην ταβέρνα του ξενοδοχείου, το οποίο όπως είδατε χθες ήταν υπέροχα και υπέραμπλα, οπότε σήμερα θα πάμε για κρεατικά και στο καπάκι θα πάμε στον πύργο. Ο πύργος είναι, λένε, από εδώ 45 λεπτά, αλλά 45 λεπτά καταλαβαίνεις όταν είσαι μέσα στο βουνό, έχει ανηφόρες, κατηφόρες, around. Αυτό δηλαδή με τις τροφές είναι λίγο κάπως. Οπότε λένε εκεί πέρα ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γαλακτομπούρεκο και εννοείται ότι όντως θα το τιμήσουμε. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου στον πύργο. Πρώτη στάση για το σημερινό απόγευμα, Όρμος Πανόρμου, και απολαύστε. Τρίτη στάση για σήμερα, έχουμε έρθει στο Μπίγο, πάρα πολύ ωραίο γραφικό χωριό με απίστευτα σοκάκια. Πάμε να τα ανακαλύψουμε. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Από τα τέλεια σοκάκια καθίσαμε να πάμε το γαλακτομπούρικο, γιατί εδώ πέρα στον πλάτανο φυγίζεται το γαλακτομπούρικο. Οπότε καλή μας όρεξη.
Καλημέρα σας, Κυριακή σήμερα και τρίτη μέρα εδώ στην Τίνο. Εμείς ξυπνήσαμε, πήγαμε και φάγαμε το πρωινό μας και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε bloom στην πισίνα. Τελευταία μέρα να ευχαριστηθούμε αυτή την υπέροχη και υπέρλαμπρη πισίνα εδώ στο ξενοδοχείο Ακτή Αιγαίου, στο Λαούτι της Τίνου. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία μέρα και όλα τα, τι να σου πω, τα υπέροχα και τα καλά τελειώνουν γρήγορα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχω να σας πω τα καλύτερα για την Τίνο. Το 2004 είχα ξανάρθει, η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή τη φορά πήρα αμάξι και είναι πολύ πιο εύκολα στις μετακινήσεις. Βέβαια, αν θέλετε να έρθετε στην Τίνο, εννοείται ότι θα έρθετε και χωρίς αμάξι, γιατί έχει χτέλ και πας παντού, έτσι δρομολογείς τα υπέροχα road trips σας. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ήθελα να μείνω κι άλλο στην Τίνο, γιατί δεν πρόλαβα να πάω στην Κολυμπήθρα, αλλά δεν πειράζει. Πήγαμε στο Βόλαγα, πήγαμε στον Όρμο Πανόρμου, πήγαμε στον υπέροχο Πύργο, ένα γραφικό χωριουδάκι όπως είδες. Είμαστε εδώ πέρα στο Λαούτι, δίπλα είναι ο Άγιος Σώστης, είναι ο Φωκάς, όχι ο Ευαγγελινός, ο Άγιος Φωκάς. Η χώρα είναι τέλεια, η μεγαλόχαρη Παναγίτσα είναι πιο τέλεια. Αν θες και εσύ να έρθεις στην Τίνο, έλα, αξίζει. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω από αυτό εδώ πέρα το πανέμορφο δωμάτιο στην Ακτή Αιγαίου και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στα social media. Φιλάκια πολλά από Τίνο.